Με μικρότερη προσέλευση και περισσότερες προσδοκίες για το μέλλον της κέντρο-αριστεράς άνοιξαν από νωρίς το πρωί οι κάλπες για τους διεκδικητές της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και στα Χανιά. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ εστιάζουν στην επόμενη μέρα και το ρόλο που θα διαδραματίσει το κόμμα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Καλημέρα. Να βγει κερδισμένο το κέντρο. Ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά και ελπίζω να πάνε καλύτερα για τη χώρα μας κυρίως. Τι εννοείτε εσείς καλύτερα? Θέλουν να δοθούν λύσεις για πολλά θέματα που απασχολούν την κοινωνία, τόσο κοινωνικά όσο οικονομικά, που πλήττουν μεγάλες μερίδες του κόσμου. Οπότε κατά αυτή την έννοια θεωρούμε και προσδοκούμε κάτι καλύτερο. Θέλουμε ένα ηγέτη να συσπηρώσει τον κόσμο. Μικρή πτώση στη ροή των εκλογών κατέγραφαν τα δύο μεγαλύτερα τμήματα των Χανίων σε Δήμο και Αντιπεριφέρεια. Μέχρι τη μία το μεσημέρι στο Δήμο Χανίων είχαν ψηφίσει 268 εκλογής, ενώ στην πλατεία Ελευθερίας ο αριθμός των ψηφισάντων ανήλθε στους 244 την ίδια ώρα. Η διαδικασία κυλά ομαλά, υπάρχει σταθερή ροή, δεν παρατηρείται συνωστισμός σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Και ευελπιστούμε οι πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν ξανά στη δεύτερη Κυριακή να εκφράσουν τη βούλησή τους για τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ήταν να αλλάξει η κατάσταση. Να αλλάξει. Κάθε αλλαγή και καλύτερα. Αλλαγή στις ιδέες ή στην ηγεσία? Στην ηγεσία. Έχαμε αγανακτήσει με την ακρίβεια, με όλα αυτά. Να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω να πάει καλά το ΠΑΣΟΚ, διότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μας έχει πολύ ταράξει. Πολύ. Η ενότητα είναι ζητούμενο? Οπωσδήποτε πιστεύω. Και ήδη είδα, ας πούμε, και από συνεντεύξεις και ότι πήγανε πολύ καλά. Πολύ καλά. Λίγο μετά τις 11.30 στο κατάστημα της Οδού Κηδωνίας ψήφισε ο Δήμαρχος Χανίων. Ο Παναγιώτης Σημαντηράκης εστίασε στην ανάγκη να καταγραφεί η άποψη του δημοκρατικού κόσμου μέσα από τη συμμετοχή για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος, τόνισε χαρακτηριστικά, και κάλεσε όσους ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή να ξαναδώσουν το παρόν στις εσωκομματικές κάλπες. Νομίζω ότι η σημερινή εκλογή δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Ένα πολιτικό σύστημα που πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Θα πρέπει να υπάρχουν ισχυροί κομματικοί φορείς που θα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, να καταθέτουν τον αντίλογό τους και να αναπτύσσεται ένας πιο γόνιμος διάλογος σε κεντρικό επίπεδο σε σχέση με αυτό που είδαμε στο παρελθόν. Άρα η συμμετοχή του κόσμου νομίζω ότι είναι σημαντική. Είναι σημαντική να έχουμε άποψη για το πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα και εύχομαι σήμερα αλλά και την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με μεγαλύτερη νυφαλιότητα, αποτελεσματικότητα και μια μεγαλύτερη συνολική ισορροπία για το πολιτικό μας σύστημα. Νομίζω ότι το έχει ανάγκη η κοινωνία, αλλά το έχει ανάγκη και η διακυβέρνηση και τα κόμματα βέβαια της μειοψηφίας. Όπως και την προηγούμενη Κυριακή, η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 το απόγευμα εκτός απρόπτου και σημαντικό ρόλο θα παίξει η συμμετοχή, η οποία στο δεύτερο γύρο αναμένεται να είναι μειωμένη περίπου κατά 30% σύμφωνα με τα δεδομένα των προηγούμενων εκλογών του 2021. Περίπου στις 9 το βράδυ αναμένεται καθαρή εικόνα για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πρώτο γύρο της περασμένης Κυριακής ήρθε πρώτος με 29,64%, ενώ ο Χάρης Δούκας πέρασε οριακά δεύτερος με 21,41% έναντι του Παύλου Γερουλάνου με 21,12%.